Εάν γίνει αυτό το match, ξεκινήσει και αν τελειώσει αυτό το match, η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να χτυπήσει το αίτητο του Ολυμπιακού για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα παρατεταμένο δεφορμάρισμα τον τελευταίο μήνα. Ένα δεφορμάρισμα το οποίο έχει να κάνει με τους αμυντικούς του μέσους και με τα στόπερ του. Και το άλλο έχει να κάνει. Κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα στο χώρο του κέντρου αμυντικά και ο ΠΑΟΚ πάει και παίζει με Μπερμπάτοφ Κλάους. Δηλαδή, πόσο βλάκας μπορεί να είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πάνω στο πρόβλημα του αντιπάλου δημιουργεί ένα δικό του τεχνικό πρόβλημα, σαν να λέει δεν θέλω Ολυμπιακέ να σε χτυπήσω. Και απ' την άλλη, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κερδίζει την μπάλα με αυτό τον ΠΑΟΚ και δεν βγάζει μια κόντρα επίθεση. Τραγική κατάσταση. Ένας λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να χτυπήσει το αίτητο του Ολυμπιακού, μπορεί να το κάνει τώρα, είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη θέση 6, 8, 4 και 5. Ανασταλτικά μεγάλο πρόβλημα. Και το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή φανταστικό, ο οποίος βλέπει ποδόσφαιρο, κρύβει τις αδυναμίες της ομάδας του και προσπαθεί να χτυπήσει τις αδυναμίες του αντιπάλου. Το έχει δει από για το έργο. Το έχει δει από για το έργο. Και πιστεύω ότι θα το δει με τρεις χαφ και τρεις στόπερ. Μπολιάζει το χώρο του κέντρου και το χώρο του στόπερ στο δικό του πρόβλημα ο Πογκέτ στα στόπερ. Θα το πάει το παιχνίδι σε αργό ρυθμό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα λόγο να ανοιχτεί. Θα γίνει μια ιστορία του 0-0 μέχρι το 60-70 και τότε η ΑΕΚ θα χτυπήσει. Εκεί θα ανοίξει το παιχνίδι. Εκεί δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι το διαφορετικό. Θα δώσω, αν γίνει το match 0-1 γκολ, αποκλείω το διπλό γιατί θα έχω διακοπή και μπορεί και να μην ξεκινήσει κιόλας. Αλλά αν γίνει το match, ή θα βγει ή 0-0 ή 1-0 η ΑΕΚ. Το 0-1 γκολ και εκείνο είναι πολύ κοντά. Βλέπω χαμηλό σκορ.